Καλησπέρα σε όλου! Πε στο νούμερο 20! Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι όντω έχουμε κάνει 20 τέτοια βίντεο. Χαίρομαι πάρα πολύ που και εσεί τα στηρίζετε και μου στέλνετε μηνύματα συνέχεια. Και ε, χαίρομαι και για μένα που έχω κρατήσει την υπόσχεσή μου. Τέλο πάντων, πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε ιδέα μου ή πραγματικά όλος ο κόσμος της ηλικία μας μιλάει ακριβώς με το ίδιο στυλ και έχουν ακριβώς το ίδιο μοτίβο στα χόμπι, τη μουσική και γενικά τα πάντα. Νιώθω ότι δεν βρίσκω άνθρωπο να ταιριάξω. Όλοι μοιάζουν με όλους, δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος που να μπορεί να μου μείνει στο μυαλό σαν κάτι το ξεχωριστό από τους υπόλοιπου. Με έχει κουράσει όλο αυτό και ταυτόχρονα με τρομοκρατεί το πόσο ρομποτική έχει γίνει η κοινωνία μα. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι θέμα όλου του κόσμου. Πιστεύω ότι αυτό είναι το. Πώ να το πω. Αυτό είναι ο ορισμό της γενιάς. Δηλαδή, ας πούμε, μια γενιά ανθρώπων έχει παρόμοια ενδιαφέροντα, έχει παρόμοιο τρόπο που εκφράζεται, γιατί όλοι πάνω κάτω έχουν μεγαλώσει με τα ίδια ερεθίσματα, πάνω κάτω με τις ίδιες καταστάσεις, στα ίδια περιβάλλοντα κλπ. Ε, φυσικά, μιλάω ας πούμε, για τη χώρα μας και για χώρες με τις οποίες η κουλτούρα είναι παρόμοια με τη δική μας, γιατί φαντάζομαι ότι δεν είμαστε το ίδιο εμείς και στην Κίνα, ας πούμε, στα ενδιαφέροντα και στον τρόπο που εκφραζόμαστε κλπ. Οπότε έχει να κάνει περισσότερο με τα παρόμοια εξωτερικά ερεθίσματα. Πιστεύω ότι υπάρχουν ξεχωριστοί άνθρωποι και άνθρωποι που μπορεί να μιλάνε με τον ίδιο τρόπο που μιλάνε οι άλλοι ε, τη ηλικία του. Μπορεί να το κάνουν επειδή έχουν ανασφάλεια π.χ., αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κατά βάθο δεν είναι διαφορετικοί. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε embrace τη διαφορετικότητά μας, αυτό που λένε όλοι, και να μην προσπαθούμε όλοι να μοιάσουμε με τους άλλους γιατί έτσι πιστεύουμε. Γιατί πολλοί θεωρούμε ότι κάτι που κάνουν πολλοί ε, είναι το σωστό, αυτό δεν ισχύει, να κάνουμε πράγματα που μας αρέσουν κλπ. Τώρα εσύ που λες ότι δεν βρίσκεις άνθρωπο να ταιριάξει, ίσως δεν τους γνωρίζεις καλά. Νομίζω Το πραγματικό ποιόν του ανθρώπου θα το καταλάβει άμα κάνει σοβαρέ συζητήσει μαζί του και όχι απλά άμα δει το Instagram του ή τον ακούσει να μιλάει σε μια παρέα. Κατάλαβε. Πόσο σημαντική είναι τελικά η πρώτη εντύπωση που κάνει σε έναν άλλο άνθρωπο. Μήπω η τελευταία είναι σημαντικότερη και είναι αυτή που σε καθορίζει περισσότερο σαν άτομο, π.χ. σε έναν χωρισμό ή σε μια παρέτηση. Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Πε να μην έχω μπει ποτέ στη ζωή μου στη διαδικασία να σκεφτώ αν είναι πιο σημαντική η τελευταία εντύπωση από την πρώτη. Βέβαια, αντικειμενικά, τελευταία δεν μπορεί ποτέ να πει ότι είναι μια. Ε, στην αναστροφή. Δηλαδή, ακόμα και σε ένα χωρισμό, πώ μπορεί να πει ότι είναι η τελευταία ή σε μια, εντάξει, σε μια παρέτηση, αλλά και πάλι ποτέ δεν μπορεί να ξέρει τα σίγουρα ότι είναι η τελευταία, ενώ η πρώτη είναι η πρώτη. Πιστεύω πάρα πολύ στην πρώτη εντύπωση. Ε, απλά η αλήθεια είναι ότι πολλοί άνθρωποι είναι ηθοποιοί και μπορούν να προσποιηθούν ότι είναι κάτι που δεν είναι και να σε πείσουν, και αυτό είναι το επικίνδυνο της πρώτης εντύπωση, αλλά νομίζω την ενέργεια, την άβρα, το άλλο κλπ. δεν μπορείς να την... δεν μπορεί να την προσπίθει ο άλλος. Αλλά ωραίο ερώτημα. Πότε χωρίζεις και πότε το παλεύεις. Μήπως η συνήθεια να παρατάμε τις σχέσεις μας οφείλεται στην κοινωνική τάση τύπου hook up culture και την αίσθηση πως με τα social έχουμε άπειρες επιλογές και πάντα υπάρχει κάτι καλύτερο. Δεν υπάρχει μια στάνταρ απάντηση να σου δώσω γιατί προφανώς δεν μπορεί να πει ότι είναι όλε οι σχέσει το ίδιο, ώστε όταν βρίσκεσαι στη, στο δίλημα, χωρίζω ή το προσπαθώ όταν υπάρχουν θέματα. Ε, ε, κα, καμία σχέση, όλες οι σχέσεις είναι εντελώς διαφορετικές Υπάρχει το hookup culture και υπάρχει η λογική του ότι όταν κάτι δεν μας αρέσει το πετάμε και αυτό είναι λάθος Αλλά δεν ξέρεις, έχει να κάνει με την κάθε σχέση, κάθε σχέση είναι διαφορετική Όταν ας πούμε υπάρχει μια σχέση η οποία είναι πολύ ε, δυνατή και στηρίζεται σε πολύ σοβαρά θεμέλια και απλά υπάρχουν κάποια μικροπροβλήματα και χωρίζεις, τότε ναι, σε αυτή την περίπτωση είναι λάθος να χωρίζεις, αλλά πραγματικά δεν υπάρχει μια καθολική απάντηση. Ξέρετε εκείνα τα βιντεάκια self-improvement, τα βιβλία... Ξέρετε, μου αρέσει, δεν ξέρω αν μου μιλάει στον πληθυντικό, αλλά έχω την εντύπωση ότι μιλάει σε εσάς που τα παρακολουθείτε και μου αρέσει αυτό πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ όταν μου στέλνουν μήνυμα και δεν το στέλνουν ξεκάθαρα προσωπικά σε μένα. Βέβαια, από την άλλη, μπορεί να μου μιλάει στον πληθυντικό, που δεν μου αρέσει καθόλου μιλάνε στον δεν μιλάνε στον ε, μ αρέσει να μιλάνε στον πληθυντικό. Δεν πάνε να είστε πέντε χρονών, μη μου μιλάτε στον πληθυντικό. μου αρέσει να μου μιλάνε στον πληθυντικό άνθρωποι ε, που με αντιμετωπίζουν σαν επαγγελματία κλπ. Αλλά δεν μου αρέσει εσεί που είμαστε μια παρέα <coughs> να μιλάτε στον πληθυντικό. Ξέρετε εκείνα τα βιντεάκια self-improvement, τα βιβλία self-help κλπ. Πολύ ενδιαφέρον. Ωραία, η φωνή μου φεύγει. Όμω, μήπω απλά αγνοούνται έτσι τα κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα και μεταβιβάζεται ένα μη ατομικό ζήτημα σε ατομικό επίπεδο, προσπαθώντα όχι να τα επιλύσουμε, αλλά να μάθουμε να είμαστε χαρούμενοι αγνώντα τα. Μήπω εν τέλει όλη αυτή η τάση μα οδηγεί σε έναν ηλίθιο εγωκεντρισμό, Εδώ μεταξύ, πρέπει να το ξαναδιαβάσω <laughs> για να καταλάβω τι ακριβώ είπε. Τα self-help. Αγνοούν τα κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα, μεταβιβάζομαστε σε ατομικό επίπεδο. Α! Α! Ε, ε, εντάξει, με αυτή τη λογική. Κανεί άνθρωπο δεν θα έπρεπε να προσπαθεί να βελτιώσει τον εαυτό του, γιατί θα έπρεπε να βελτιώσει πρώτα το περιβάλλον και την κοινωνία και πράγματα τα οποία δεν μπορεί να βελτιώσει. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ένα άνθρωπο να, βελτιω... να ασχολείται με τον εαυτό του, γιατί μόνο όταν είναι καλά με τον εαυτό του μπορεί να ε, ε, είναι να προσφέρει βοήθεια ή να... Ξέρεις, νομίζω ότι το άλφα το και το μέγα σε έναν άνθρωπο είναι να τα έχει βρει με τον εαυτό του. Ε, αλλά τα το self-help είναι πραγματικά παγίδα. Πολλές φορές δεν οδηγούν πουθενά. Έχω μπει και εγώ στην λογική του self-help και είναι πραγματικά άθλιο. Όχι όλα, δεν είναι ας πούμε όλη η λογική του self-help λάθος. Είναι λάθος το ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν σου λένε τίποτα απολύτως. Υποτίθεται ότι σου λένε ε, κάνε αυτό, κάνε αυτό, μπλα μπλα και στην πραγματικότητα δεν κάνουν τίποτα και ίσα ίσα δημιουργούν μια εντύπωση ότι έχεις βοηθήσει τον εαυτό σου ή ότι βοηθάς τον εαυτό σου ενώ ούτε καν ε, και φυσικά δεν γίνεται να βοηθηθείς με έναν τρόπο που απευθύνεται σε πολλούς. Μόνο εξατομικευμένα μπορείς να βοηθηθείς. Η φωνή μου <coughs> βέβαια φυσικά υπάρχουν και άνθρωποι που μπορεί να διαβάσουν ένα self-help βι βι βιβλίο και όντως να αλλάξουν εντελώς τον τρόπο σκέψης αλλά Άμα κάποιο το κάνει αυτό, ταυτόχρονα υπάρχει ο κίνδυνο να πιστεύει, να είναι πολύ ευκολόπιστο και ό,τι διαβάζει μία φορά να πιστεύει ότι αυτό είναι η λύση σε όλα τα προβλήματα. Δουλεύω 8 ώρε, παστώ 6, 6 μέρε τη βδομάδα για το βασικό μισθό. Να παρετηθώ. Έχω κουραστεί πολύ και ψυχολογικά και ψυχικά. Δεν έχω χρόνο για τίποτα. Έξοδα δεν έχω πολλά. Απλά μου έχουν περάσει την ιδέα ότι πρέπει να δουλεύω και φοβάμαι να παρετηθώ. Αν έχει κάποιο τρόπο να βγάζει τα προ ε, τότε ναι, να παραιτηθεί. Ε, αλλά να μην παραιτηθεί και να μην έχει κάποιο επόμενο πλάνο. Νομίζω ε, εντάξει, έχει κουραστεί, βέβαια. Μπορεί να χρειάζεσαι λίγο χρόνο να ξεκουραστεί, αλλά ταυτόχρονα να βρει ένα πλάνο. Φοβάμαι να προχωρήσω με κοπέλα, γιατί θα καταλάβει ότι είμαι παρθένος και θα ξενερώσει. Πιστεύω στα κορίτσια αρέσουν οι παίκτε, players και θέλουν προχωρημένο στο ερωτικό κομμάτι. Θα με περάσει για φλόρο, με άλλα λόγια. Μου έχει γράψει και το όνομά του μετά για κάποιο λόγο. Ε, καταλαβαίνω, λογικό είναι να σκέφτεσαι έτσι. Δεν μου λε βέβαια και την ηλικία σου. Ε, δεν νομίζω ότι τη σημερινή εποχή με την ευαισθητοποίηση και την περισσότερη κατανόηση σε σεξουαλικά θέματα ξενερώνουν έτσι απλά οι άνθρωποι άμα ο άλλος είναι παρθένος. Δεν, δεν το νομίζω. Βασικά δεν βγάζει καν νόημα να ξενερώσει κάποιος με κάποιον που είναι παρθένος. Δηλαδή όλοι κάποια στιγμή παρθένοι δεν ήμασταν. Στο κάτω-κάτω ακόμα και να ξενερώσουν κάποιες, κάποιες άλλες δεν θα ξενερώσουν. Είναι το σε τι άτομο θα πέσεις. Κάνω τρίο με ένα ζευγάρι. Είμαστε φίλοι, μιλάμε κάθε μέρα, αλλά έχω δεθεί πολύ μαζί του. Και όταν, όπω είναι λογικό, το ζευγάρι μιλάει μόνο του ω ζευγάρι, εγώ δεν νιώθω καλά. Τι να κάνω, Όλοι μου λένε ότι δεν είναι σωστό, αλλά είμαστε πολύ καλά και θα πως πώ μπορώ να το διαχειριστώ. Απλά μερικέ φορέ νιώθω λίγο στην απέξω. Τι να κάνω, Τι έχετε ξεκαθαρίσει εξ αρχή, Ότι θα είναι το ζευγάρι ζευγάρι και εσύ θα έχει μαζί του μόνο σεξουαλική σχέση. Σε περίπτωση που έχει συμβεί αυτό, τότε ε, κακό ε, μπήκε σε αυτή την ε, συναναστροφή γιατί ε, δεν είναι σε συναισθηματικά. Είναι όπως κάποιες φορές λέμε ας πούμε ότι ναι, friends with benefits και τέτοια, no strings attached και μετά δένεται ο ένας ή ο άλλος. Το θέμα είναι να τα ξεκαθαρίσεις από την αρχή και να ξέρεις με τον εαυτό σου τι παίζει. Γιατί τώρα είναι... Είναι κρίμα. Είναι κρίμα που νιώθεις εσύ άσχημα. Βέβαια, μπορεί και να του το εξηγήσει. Μπορεί να του πει πώ νιώθει και να κρίνουν και αυτοί αντί να ταλαιπωρήσει και να χτυπά το κεφάλι σου, α πούμε. Γενικά σε αυτέ τι περιπτώσει, ενώ είναι λογικό να προκύπτουν τέτοια θέματα, ε, πρέπει να. να είσαι ρε φίλε λίγο πιο ok με τον εαυτό σου. Η μόδα του 2022 νιώθω ότι είναι η χειρότερη όλων των δεκαετιών. Ακόμα και του 1980 που ήταν η εποχή του Kids, αλλά ήταν τιμένη. Παιδιά, η φωνή μου δεν μπορώ. Ε, το λέω αυτό γιατί όσο περνάνε τα χρόνια, τα ρούχα γίνονται πιο φθηνά και αρκετά προκλητικά. Ρούχα κορδόνια πλέον. Το 2030 με τα μαγιό θα πηγαίνουμε για καφέ. Εγώ δεν θεωρώ ότι τα ρούχα γίνονται πιο φθηνά και πιο προκλητικά, ίσα ίσα, που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ τη μόδα στο να ε, μην ψωνίζεις τόσο, να μην στηρίζεις τόσο fast fashion κλπ. Επομένω, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν ε. Οι men, υπάρχουν οι ιδέε. υπάρχουν αυτοί που φοράνε τα χειρότερα υλικά και τέτοια και υπάρχουν και άλλοι που μαθαίνουν και έχει να κάνει και με την ηλικία λίγο ε, και με την πόση κατανάλωσης που θες να έχεις μεγαλώνοντας, καταλαβαίνεις ότι έχει περισσότερη σημασία να επενδύσεις σε κάτι καλύτερο κλπ. Ε, και επίσης αυτό που εγώ πιστεύω είναι ότι μετά από την τωρινή απελευθέρωση σε όλους τους τομείς, οι επόμενε γενιές θα είναι πιο που γιατί θα θέλουν να ξεχωρίζουν με αυτόν τον τρόπο από τι προηγούμενε. Το πιστεύω, το πιστεύω. Σε όποιον το έχω πει, μου έχει πει όχι, αλλά εγώ το πιστεύω. Καλησπέρα, Κωνσταντίνα. Είμαι 17 χρονών και τον τελευταίο καιρό έχω αρχίσει να βλέπω ταινίε, σειρέ και Τα λοιπά, οι οποίε αφορούν εκείνο το lifestyle όπου νέοι ναι άνθρωποι που συνήθω είχαν και μια δύσκολη ζωή, π.χ. του έχουν παρατήσει οι γονεί του και άλλα τέτοια, βγαίνουν έξω, πίνουν, παίρνουν ναρκωτικά, έχουν σεξουαλικέ επαφέ και γενικά κάνουν οποιαδήποτε σαχλαμάρα, κάνουν επικίνδυνα πράγματα τα οποία βάζουν σε ρίσκο τη ζωή του, δεν νοιάζονται για το σχολείο, του γονεί του και το γενικά. Το πρόβλημα είναι ότι ενώ οι περισσότερε από αυτέ τι ταινίε φτιάχνονται για να απομακρύνουν του εφήβου, ναι, καλά, μην το λε, ε, αυτό το λέω εγώ. Από το να τα κάνουν αυτά. <coughs> εγώ κάθε φορά που τα βλέπω, απλά φαντάζομαι τον εαυτό μου να τα κάνω και κάνω κάθε μέρα daydreaming γι' αυτό. Διαβάζω συνεντεύξει από celebrities που ζούσαν έτσι και λένε για το πώ έμειναν σε ένα μικρό διαμέρισμα μαζί με άλλα 100 άτομα και το μόνο που του ένοιαζε ήταν τι ναρκωτικά θα πάρουν και με ποιον θα κάνουν σεξ. Και σκέφτομαι ότι έτσι θέλω να είναι η ζωή μου. Χωρί πολλά λεφτά, χωρί κανονικό σπίτι, συναντώντα κάθε μέρα διαφορετικό κόσμο και ταυτόχρονα χωρί έγνοιε όπω σχολείο, δουλειά κτλ. Προφανώ και αντιλαμβάνομαι ότι ο ρομαντικοποιημένο αυτό τρόπο ζωή στα μίντια δεν είναι το ίδιο με την πραγματικότητα και πω είναι πολύ επικίνδυνο να ζει έτσι, όπω και το ότι συνήθω δεν μπορεί να κάνει αυτό το lifestyle από επιλογή, αλλά καταλήγει έτσι όταν νιώθει κάτι πάει, έτσι όταν κάτι πάει πολύ λάθο στη ζωή σου και γι' αυτό δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θέλω να ζήσω έτσι. Απλά νιώθω ότι το προτιμώ χίλιε φορέ από το δουλειά, σπίτι, ύπνο και δουλειά, και ότι έτσι θα είμαι πραγματικά χαρούμενη. Με τρομάζει το φυσιολογικό lifestyle και νιώθω ότι θα είμαι μίζερη. Να τονίσω επίση πω δεν με φαντάζομαι να ζω για πάντα έτσι, αλλά για λίγο και μετά απλά να φτιάξω τη ζωή μου. Νομίζω ότι από εδώ φαίνεται το πόσο επηρεασμένη είμαι από ταινίε. Και τέλο να πω πω αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω πω ζω έτσι, αλλά σίγουρα δεν είμαι και το καλύτερο παιδί και κάνω ήδη κάποια πράγματα που πάνε προ τα υγιή. Θα ήθελα τη γνώμη σου για το αν I should go for it για να είμαι χαρούμενη ή αν απλά πρέπει να συμβιβαστώ με το φυσιολογικό να μην κινδυνέψω. Αρχικά να πω ότι μου αρέσει τόσο πολύ το πόσο οι νέοι άνθρωποι σήμερα είναι συνειδητοποιημένοι με τα συναισθήματά τους. Και πολλές φορές μιλάμε για τον εαυτό μας σαν να είναι κάποιο άλλος. Άκου τώρα τι θα σου πω. Έχω υπάρξει σε αυτή την κατάσταση. Εμ... Όταν, δεν ξέρω αν το έχω πει αυτό, μπορεί και να το έχω πει, όταν είχα φύγει από το τόπο και ήρθα στην Αθήνα για σπουδές, ήθελα να το ζήσω gossip girl. Δηλαδή, πραγματικά, το αγόρι μου ακόμα, το αγόρι μου ακόμα με κοροϊδεύει γι' αυτό, γιατί με είχε γνωρίσει τότε και ήμουν άλλη ε, τύπου, έβγαινα στο μπαλκόνι τον πρώτο χρόνο που ήμουν στην Αθήνα και άκουγα τα περιπολικά και με εξήταρε τόσο πολύ αυτό το πράγμα όπως και το να ε, παρτάρει συνέχεια και να βγαίνει με αγόρια άλλων κάθε μέρα και διάφορα τέτοια ήταν κάτι το οποίο εγώ είχα στο μυαλό μου ότι ναι, αυτό, αυτό θέλω να κάνω και είναι κατά κάποιο τρόπο ενός είδους επανάσταση που νομίζεις ότι κάνεις Ευτυχώ εγώ δεν έκανα ναρκωτικά να ποτέ, αλλά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό ο τρόπο ζωή. Πάρα πολύ επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο με την έννοια, εμένα α πούμε, μια φορά πήγανε να με κλέψουν. Επειδή όταν είχα έρθει πρώτη φορά στην Αθήνα, ήμουνα στον κόσμο μου και ήθελα να περπατάω στη... σε περίεργε περιοχέ, ξημερώματα. Είναι επικίνδυνο επίση να κολλήσει νοσήματα, άμα δεν είσαι προσεκτικό. Είναι επικίνδυνο να Ε... σε πα... θυμό σε καπνίσμα, ναρκωτικά, ποτό κλπ. Ε, οπότε θα έλεγα ότι όντω μα κάνουν πλήση εγκεφάλου οι σειρές και ταινίε. Εγώ πραγματικά είχα πιστέψει ότι είμαι η Jenny Humphrey. Και το λέω τώρα και Μετανιώνω τόσο πολύ γιατί είναι τόσο ηλίθιο. Είναι τόσο ανώφελο. Αλλά μου αρέσει που υπάρχει κάποιο άνθρωπο που λέει αυτά τα πράγματα που κι εγώ σκεφτόμουν τότε. Ε, σκεφτόμουν ότι, όχι, δεν θέλω να είμαι η κλασική φοιτήτρια και να διαβάζω. Είχα περάσει τη φάση, α πούμε, που στο, στο Λύκειο είχα μια μεγάλη σχέση και ήμουνα διαβαστερούλα και έκανα αυτά που έπρεπε. Μετά, όταν πήγα φοιτήτρια, ήμουνα σε φάση, όχι, τώρα θα κάνω όλα τα αντίθετα. Και όμω, ε, μπορώ να πω να μην το κάνετε. <laughs> δεν ξέρετε τι μπορεί να συμβεί και πραγματικά αντιλαμβάνομαι ότι δεν ήταν κάτι που ήθελα. Είναι λογικό όταν μεγαλώνεις και ενηλικιώνεσαι να θες να κάνεις κατά κάποιο τρόπο μια επανάσταση, αλλά ο τρόπος που μας έχουν μάθει αυτή την επανάσταση είναι ξεκάθαρα από το Hollywood ε, και δεν, δεν έχει νόημα, δεν έχει νόημα. Οπότε θα σου έλεγα ότι ναι, το να θες να κάνεις την επανάστασή σου είναι λογικό, απλά να είσαι προσεκτική δεν, είναι, δεν κάνεις επανάσταση με το να βλάπτεις τον εαυτό σου σε καμία περίπτωση ε, ούτε με το να βλάπτεις άλλους ανθρώπους αλλά και πάλι δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη απάντηση για όλους σε καμία περίπτωση δεν θα σου πω να go for it για να είσαι χαρούμενη γιατί δεν ορίζεται η χαρά με το να κάνεις καταχρήσεις ή με το να κάνεις υπερβολικά πράγματα και τέτοια Μία φίλη μου έχει κόλλημα με τι Καρδάσιαν, κάνοντα τα πάντα για να είναι τέλεια σαν αυτέ. Ακόμη και φώτο από τι φωτογραφίε τη που είναι υπερβολικό. Δεν έχει καθόλου αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση. Πώ να την καθοδηγήσω να φύγει από αυτόν τον παραλογισμό. Μπορεί να τη πει, να τη εξηγήσει ότι αυτές οι, αυτή η οικογένεια, αυτέ οι κοπέλε είναι όλε πάρα πολύ ανασφαλεί. Το οποίο είτε το έχουν πει, είτε φαίνεται από το, τις επεξεργασίες που κάνουν στις φωτογραφίες τους ή από το πόσο αλλάζουν συνέχεια το πρόσωπό τους και τον εαυτό τους κλπ. Και, και, άμα οι άνθρωποι καταλαβαίνανε ότι η ανασφάλεια είναι κάτι κακό και ότι είναι πηγή πολλών προβλημάτων, πολλών προβλημάτων τότε δεν θα θέλανε, δεν θα θεοποιούσανε αυτό το πράγμα. Απλά το θέμα είναι μπαίνει μπροστά η λάμψη και η ομορφιά και η ανασφάλεια κρύβεται από πίσω και απλά μια στο τόσο γίνεται θέμα το ότι η Καντάσιαν ε, ε, έκανε photoshop στον τραπεζοειδή της και τέτοια. Ε, νομίζω ότι πρέπει απλά να τις υπενθυμίσεις, να τις τονίσεις ότι είναι ανασφαλείς άνθρωποι ε, και ότι δεν έχει και νόημα. Δηλαδή γενικά δεν έχει νόημα να... Έχει σαν πρότυπο κάποιον απλά επειδή σου αρέσει εμφανισιακά, αλλά πόσο μάλλον κάποιον ο οποίος δεν του αρέσει ούτε ο εαυτός εμφανισιακά. Γεια σου Κωνσταντίνα. Είμαι 18 και έχω κάνει μόνο μία φορά σεξ. Ήταν μία ωραία εμπειρία και πλέον νιώθω ότι έχω ανάγκη να ξανακάνω. Αλλά με όποιον η φάση προχωράει, κάπω δένομαι μαζί του συναισθηματικά και δεν μπορώ να το ελέγξω με αποτέλεσμα πολλέ φορέ να πληγώνομαι. Παρ' όλα αυτά η ανάγκη μου για σεξ παραμένει. Πώ θα γίνει να καλύπτω αυτή μου την ανάγκη χωρί να πρέπει να δένομαι συναισθηματικά και να πληγώνομαι. Πρέπει να τα ξεχωρίσει μέσα στο κεφάλι σου. Νομίζω ότι μόνο αυτό μπορώ να σου πω. Είσαι μικρή ακόμα. Μικρός? Μικρή, δεν μου λε. Δεν ξέρω. Ε, θα ξεκαθαριστεί πιστεύω με, απο... με εμπειρίε. Γενικά μην κάνεις overthink και στο κάτω κάτω άμα κάνεις με κάποιον σεξ και δεθεί, δεν είναι απαραίτητα κακό. Πολλές σχέσεις ε, ξεκινάνε έτσι. Απλά όπως έλεγα πριν και στο άτομο που κάνει τρίο με κάποιον πρέπει να είσαι από την αρχή δια... δε... όχι διατεθειμένος, να είσαι προετοιμασμένο για το ενδεχόμενο του να μην ε, προχωρήσει συναισθηματικά αυτό το πράγμα. Πώ μπορώ να γουστάρω, αγαπήσω τον εαυτό μου όταν απέχει από το ιδανικό πρότυπο ανθρώπου. Ποιο είναι το ιδανικό πρότυπο ανθρώπου, ρε φίλε. Δεν ακούω ποιοτική μουσική στον ελεύθερο μου χρόνο, αλλά αυτά που ακούνε οι περισσότεροι. Δεν ζωγραφίζω, παίζω πιάνο, διαβάζω βιβλία. Δεν παίζω πιάνο, λογικά, δεν διαβάζω βιβλία. Και σα παταλάω αρκετό χρόνο στο TikTok και γενικά στα social. Δεν έχω βρει κάτι για το οποίο να έχω πάθο όπω κάποιο χόμπι, ούτε και για τη σχολή μου έχω ιδιαίτερο. Είμαι σαν έναν μέσο φοιτητή. Έχω συνειδητοποιήσει ότι είμαι απλά ένα έξυπνο άτομο, αλλά χωρί ενδιαφέροντα και χωρί κάποιο πάθο ή ιδιαίτερη περιέργεια για τον κόσμο γύρω μου, και αυτό με κάνει να αισθάνομαι λίγη. Θέλω και έχω προσπαθήσει να το αλλάξω. Π.χ. το καλοκαίρι πήρα κάποια βιβλία και τα διάβασα, αλλά χωρί ιδιαίτερα αποτελέσματα. Από τη μία σκέφτομαι ότι απλά δεν έχω βρει ακόμη κάτι ουσιώδε, ποιοτικό που να με γεμίζει. Από την άλλη, ίσω να είναι έτσι ο χαρακτήρα μου. Εσύ θεωρεί ότι μπορώ να αλλάξω, και αν όχι, πώ να με αποδεχτώ έτσι όπω είμαι, δηλαδή μέτρια. Δεν το πιστεύω ποτέ αυτό που λες, ε, που μιλάς άσχημα για τον εαυτό σου. Ε, το σίγουρα λάθος που κάνεις είναι ότι περνάς πολύ χρόνο στο TikTok και στα social, αυτό είναι λάθος πάντα. Πιθανώς ο, ο λόγος για τον οποίο σκέφτεσαι για τον εαυτό σου ότι είσαι μέτρια και δεν είσαι αρκετά καλή, όπως το ιδανικό πρότυπο ανθρώπου που λες, ε, το λες επειδή ε, έχεις ορίσει τη ζωή και λοιπά, με βάση αυτά που βλέπεις στα social. Μην το κάνεις αυτό. Απλά δεν έχεις βρει αυτό που σε παθιάζει. Ε, Π.χ. εγώ νιώθω με τον αυτό μου καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή. Όταν ακούω κάποια συγκεκριμένα τραγούδια και χορεύω, ξέρω εγώ, τα σπάω. Επίχει, υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο είναι πάρα πολύ basic, πάρα πολύ διάσημο, το «Change the way you kissed me», το οποίο πραγματικά, όποτε θα το ακούσω, νιώθω τέλεια με τον εαυτό μου. Δεν είναι κάποιο ψαγμένο τραγούδι. Δεν κάνω κάτι ψαγμένο όταν χορεύω εκείνη την ώρα και παρ' όλα αυτά νιώθω τέλεια με τον εαυτό μου. Δεν είπε κανεί ότι για να νιώθει καλά με τον εαυτό σου για να είσαι κάποιο ε, τέλειο άνθρωπο, πρέπει να ακούς ψαγμένα πράγματα, να βλέπεις ψαγμένα πράγματα, να διαβάζει βιβλία και τέτοια. Υπάρχουν στιγμέ μέσα στη μέρα και ασχολίε μέσα στη μέρα και ενδιαφέροντα, τα οποία μπορεί να είναι τα πιο basic, τα πιο συνηθισμένα, και παρόλα αυτά να σε κάνουν να νιώθει τέλεια με τον εαυτό σου. Οπότε δεν έχει να κάνει με τι ασχολίε σου, δεν πιστεύω ότι είσαι μέτρια, που και να είσαι μέτρια δεν είναι κάτι. Εγώ θεωρώ για τον εαυτό μου ότι είμαι μέτρια. Ε, και απλά είσαι ασθενή με τον εαυτό σου χωρί κανέναν απολύτω λόγο. Δεν ξέρω με ποιον σε συγκρίνει. Νομίζω είναι όλο θέμα σύγκριση. Κωνσταντίνα, καλησπέρα. Δεν έχω ακριβώ πρόβλημα, απλώ θα ήθελα να μοιραστώ μια σκέψη μου. Γενικότερα πιστεύω ότι όταν βλέπουμε κάποιον ερωτικά, το πρώτο πράγμα που μα ελκύει είναι η εμφάνιση, συμπεριλαμβάνωμένη τη άβρα. Αυτό το βρίσκω πολύ λογικό, καθώ δεν γνωρίζουμε ακόμη την προσωπικότητα του άλλου. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί να θεωρεί επιφανειακό, αν λε ότι θε κάποιο να σου αρέσει. Πανώ και δεν θα σε κρατήσει εμφάνιση σε κάποιον, αλλά το να σε ελκύει εμφανισιακά το θεωρώ σημαντικό τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Μήπω όλοι αυτό που τόσο έντονα λένε ότι δεν παίζει κανένα ρόλο η εμφάνιση λένε ψέματα στον εαυτό του, μήπω είναι τόσο έντονη πολιτική. Ορθότητα που του επηρεάζει, θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σου. Φυσικά και πρέπει να σε ελκύει ο άλλο, φυσικά και παίζει ρόλο η εμφάνιση. Αυτό που λέμε συνέχεια, εγώ δηλαδή και φαντάζομαι άλλοι, είναι ότι η ελκυστικότητα δεν είναι κάτι αντικειμενικό. Δηλαδή, ναι, υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που αρέσουν σε περισσότερου, αλλά δεν είναι κάποιο στάνταρ. Και επίση. Ε, Μπορεί εσύ να είσαι ελκυστικός άνθρωπος για πολλούς και για αυτόν που ελκύει εσένα να μην είσαι. Είναι πολύ σημαντικό να αρέσεις τον άλλο και να του αρέσεις, απλά δεν είναι κάτι ε, που βασίζεται σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ανθρώπινα. Και επίσης ελκυστικός μπορείς να είσαι ακόμα και αν είσαι άσχημος για κάποιους, ξέρεις. Δηλαδή τι είναι η ελκυστικότητα, τι είναι η μορφιά, τι είναι η ασχήμια. Πρέπει να το πάμε λίγο φιλοσοφικά. Τώρα, αν κάποιος λέει ότι δεν κοιτάζει ποτέ την εμφάνιση, να ξεκάθαρα λέει ψέματα, απλά θα ξαναπώ, εμφάνιση δεν είναι αυτό που έχουμε εμείς στο μυαλό μας ίδιο με αυτό που έχει ο άλλος. Καλησπέρα Κωνσταντίνα μου, είμαι από Κατερίνη και έχω ένα θέμα με το αγόρι μου. Τι σημασία έχει από πού είσαι. 33 ετών, για το οποίο θα ήθελα πολύ τη γνώμη σου. Όταν γνωριστήκαμε, λοιπόν, πριν μερικά χρόνια ήταν αριστερό. Πίστευε στην υγιή αναρχία όπω και εγώ, αλλά μετά έκανε ιδεολογική στροφή 180 μοιρών και έγινε πλέον δεξιό-συντηρητικό. Καταλαβαίνει, φαντάζομαι, τι σημαίνει αυτό. Μην με ρωτά πάντω το πώ έγινε. Νομίζω έχει επιρροέ από ξένου Αμερικάνου YouTuber. Επίση, τώρα τελευταία έχει μπει σε ένα πρόγραμμα αυτοβελτίωση, όπω λέει, και κάνει αιμονικά γυμναστική, αφού να φανταστεί κρατάει αρχαία με τα ποσοστά λίπου του και το πόσα κιλά σηκώνει. Αυτό δεν είναι σημάδι τοξική αρενοπότητα. Εμφανισιακά πάντω ταιριάζουμε πολύ, είναι ψηλό και ξανθό ανάγκελο. Δεν θα ήθελα να τον χάσω. Πώ να διαχειριστώ όλο αυτό. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Ε, γελάω γιατί άλλο περίμενα, αλλού περίμενα να καταλήξει ότι τύπου Μα εγώ είμαι αρχή και αυτό είναι συντηρητικό. Και όλα... και όλα να μου λε για τα ότι είναι ψηλό και όμορφο. Ε, κοίτα, το ότι μετράει τα κιλά, τα ποσοστά λίπου και το πόσα κιλά σηκώνει δεν είναι σημαντικό τοξική αρενοπότητα, αλλά είναι σημάδι του ότι ε, δεν νιώθει καλά με τον εαυτό του. Και ενδεχομένω, κρίνοντα από το δεξιό συντηρητικό που μου λε, μπορεί να ε, θεωρεί ότι δεν είναι αρκετά άντρα, άμα δεν σηκώνει πολλά κιλά. Αυτό είναι βλαβερό για τον ίδιο περισσότερο. Ε, δεν θεωρώ ότι μου λες ότι... Βασικά δεν μου λες αν σου φαίρεται κάπως περίεργα ή αν π.χ. έγινε δεξιό συντηρητικό και θεωρεί τη γυναίκα κατώτερη, το οποίο δεν είναι και στάντα. δηλαδή δεν είναι ότι άμα είσαι δεξιός θεωρείς ότι η γυναίκα είναι κατώτερη. Εμφανισιακά πάντως λέει ταιριάζουμε πολύ, δηλαδή σαν αυτό σε νοιάζει. Είναι γενικά περίεργο μήνυμα εμφανισιακά ταιριάζουμε πολύ, είναι ψηλό και ξανθό σαν άγγελο. Δεν θα ήθελα να τον χάσω. Δηλαδή, εσύ δεν θα ήθελες να τον χάσει επειδή είναι ψηλό και ξανθό σαν Δεν καταλαβαίνω. Νιώθω σαν να είναι δύο διαφορετικά μηνύματα το πρώτο με το δεύτερο. Το πρώτο σκέλο με το επόμενο. Έχω δύο ανήψια μικρά που τα υπεραγαπώ. Ασχολούμαι ώρε μαζί του. Όταν όμω τα φέρνει η μητέρα μου σπίτι, θα αφιερώσω αρκετό χρόνο μαζί του. Κάποιε φορέ μέσα σε αυτέ τι ώρε μπορεί να νιώσω λίγο κουρασμένη, ή να θέλω να φάω κάτι, ή να μιλήσω στο τηλέφωνο με μία φίλη μου για 5 λεπτά. Πράγμα που θα τη τα αφήσω για 5-10 λεπτά και εκεί ξεκινάει να μου λέει δεν ασχολείσαι καθόλου, είμαι κουρασμένη, αλλά να ασχοληθεί. Ειλικρινά, είμαστε δύο γυναίκε, δεν πρέπει να αφιερώνουμε και οι δύο χρόνο στα μικρά. Αλλά μόνο εγώ. Μία φορά τη το έκανα συζήτηση και η απάντησή τη είμαι κουρασμένη, είχα πολλέ δουλειέ, ασχολήσου. Ε τότε γιατί τα θέλει συνεχώ σπίτι. Και συνέχεια λέει στι αδελφεί μου: Φέρε τα σπίτι. Και εγώ τα πρωινά δουλεύω, γυρνάω εξαντλημένη και δεν το νιώθει. Ο πατέρα μου δουλεύει και αυτό όλη μέρα. Τα Σαββατοκύριακα να κρατήσω, αλλά τα βράδια θέλω να βγαίνω ειλικρινά τι συζήτηση να τη κάνω. Ό,τι και να τη έχω πει δεν καταλαβαίνει. Γιατί μου μιλά σαν να είναι δικά σου παιδιά. Και, ή σαν να είναι δικά τη μητέρα σου παιδιά. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Όχι, εγώ είμαι τη άποψη ότι. Εντάξει, κρίνω εκτό ασφαλού, αλλά είμαι τη άποψη ότι τα παιδιά πρέπει να είναι κάτι για το οποίο έχουν ευθύνη οι γονεί του. Πώ μου μιλά αυτή τη στιγμή για ανήψια που είναι εγγόνια τη μητέρα σου και δεν μου λες τίποτα για την μητέρα ή τον πατέρα των παιδιών. Δηλαδή, πώ γίνεται να είσαι η θεία. Η θεία δεν είσαι. Ο Θεία, ναι, γυναίκα. Και μου λε, μου δικαιολογεί για το ότι θα κάνει διάλειμμα από το babysitting για να φά. Τι φάση! <συσθυντήν> Πολύ περίεργο αυτό το μήνυμα. Δεν το καταλαβαίνω. Είναι τα νύψια σου. Δεν έχει κάποια. Δηλαδή, ναι, εννοείται να κάνει babysitting άμα το θε και να τα φροντίζει κλπ. Αλλά δεν είναι και παιδιά σου. Δεν ξέρω, είναι περίεργο αυτό που λέω. Εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο το ότι ένα άτομο μου μιλάει για τα νύψια του και συζητάει με την μαμά του για παιδιά που δεν είναι ούτε της μαμάς του. Δεν ξέρω, λέω κάτι λάθος. Είμαι 20 και το αγόρι μου 32. Γενικότερα, από ό,τι έχω καταλάβει, έκανε πάντα σχέσει με διαφορά ηλικία και δεν είναι ότι έτυχε μόνο τώρα που είμαστε μαζί. Μία φορά που το συζητήσαμε, μου είπε πάνω σε κουβέντα: Ένα, μην την περνάω τη γυναίκα 10 χρόνια. Α, όχι, μάλλον εννοεί, Ένα, μην την περνάω τη γυναίκα 10 χρόνια. Γενικά, αντιμετωπίζει τι γυναίκε τη ηλικία του υποτιμητικά, θεωρώντα ότι είναι μεγάλε και δεν τον ελκύουν. Με έχει προβληματίσει αυτό, καθώ θεωρώ πω μένει στο εμφανισιακό κομμάτι και δεν θέλει να συνδεθεί ουσιαστικά με έναν άνθρωπο. Ειλικρινά, ξερνάω με του άντρε που θεωρούν ότι, με τους άντρες που είναι μεγαλύτεροι και θεωρούν ότι η γυναίκα, η γυναίκα, η γυναίκα πρέπει να είναι μικρή. Δεν γίνεται να κρίνεις τον άλλο με βάση την ηλικία του, δεν γίνεται, δεν λέω ότι πρέπει να... Ε, είμαστε με ανθρώπου τη ηλικία μα μόνο και τέτοια, να μην κοιτάς αυτό το πράγμα. Εσύ μου λε εδώ πέρα όχι, ότι επιλέγει επίτηδε γυναίκε μικρότερε, γιατί δεν μπορώ ρε. Το έχω ακούσει και άλλες φορές να λένε άνθρωποι, άντρες, ότι η γυναίκα μεγαλώνοντας χάνει την αξία της. Δε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μου ακούγεται ότι ο σύντροφός σου είναι πάρα πολύ ανώριμος. Πάρα πολύ ανώριμος και πολύ ρηχός. Γεια σα, Κωνσταντίνα. Έχω μία φίλη η οποία δηλώνει άθεη και πάρα πολλέ φορέ μου έχει πει κάποια πράγματα για τι απόψει τη περιθρησκεία. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα προφανώ με το τι πιστεύει αυτή. Έχω όμω πρόβλημα με το ότι θεωρεί πω αυτό που πιστεύει είναι το σωστό και ότι οι χριστιανοί είναι οι λάθο. Με ρωτάει συχνά τι απόψει μου για τη θρησκεία και εγώ δεν νιώθω άνετα να τι απαντήσω επειδή αισθάνομαι ότι με κρίνει. Πιστεύω πω το γεγονό ότι θέλει συνέχεια να συζητάει το θέμα τη θρησκεία είναι για να εκθέσει απλώ τι δικέ τη απόψει οι οποίε αυτή θεωρεί ότι είναι τεκμηριωμένε και ότι την κάνουν πιο έξυπνη και λογική. Κάνει ηρωνικά σχόλια όταν να συνέστητα μπορεί να πω π.χ. Χριστέ μου όταν τρομάξω ή κάτι τέτοιο. Και μένα αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ ε, ντρέπομαι να τη το πω γιατί δεν έχουμε τόση οικειότητα και γενικότερα νιώθω ότι αν τη το αναφέρω δεν θα χάσει την ευκαιρία να μου πει για εκατοστή φορά τι απόψει τη, οι οποίε δεν με ενδιαφέρουν καθόλου. Και δεν το λέω αυτό επειδή δεν είναι σύμφωνε με τι δικέ μου, αλλά ποτέ ω τώρα δεν συζητούσα με κανένα φίλο μου για τη θρησκεία, ούτε του εξέθετα τι απόψει μου γι' αυτό, ούτε με ενδιαφέραν οι δικέ του και δεν καταλαβαίνω γιατί να γίνεται τώρα αυτό. Δηλαδή, τι την ενδιαφέρει εκείνη αν εγώ είμαι χριστιανή, βουδίστρια ή άθεη και για, κάποιο λόγο, και για ποιο λόγο πιστεύει ότι με ενδιαφέρει και εμένα να ακούω σχεδόν κάθε μέρα πόσο πιο ελεύθερο πνεύμα είναι αυτή που δεν πιστεύει. Και άλλα Μπορεί να είμαι υπερβολική, αλλά το θεωρώ πολύ ανώριμο εκ μέρου τη να είναι 25 χρονών και να συμπεριφέρεται σαν 15χρονη που προσπαθεί να δείξει ότι είναι αναλλακτική και επαναστάτρια. Αν έχει μια άποψη, πιστεύω ότι θα πρέπει να την υποστηρίζει και να είσαι ελεύθερο να την εκφράζεις, αλλά όχι με αυταρχικό τρόπο που να κάνει του άλλου να φοβούνται να εκφράζουν τι δικέ του απόψει. Ωραίο μήνυμα. ε, ε, ε Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι η φίλη σου είναι η τυπική περίπτωση άθεου που έχω βρεθεί κι εγώ σε αυτή την κατάσταση που νιώθει, ας πούμε, ότι είσαι πολύ ανώτερος από τους άλλους απλά επειδή δεν πιστεύεις και θεωρείς ότι εσύ ξέρεις την αλήθεια και ότι οι άλλοι είναι όλοι χαζοί. Ε, εντάξει, είναι μερικές φάσεις στη ζωή που σε κάνουν να καταλαβαίνεις ότι ε, δεν είσαι ανώτερος επειδή δεν πιστεύεις. Απλά έχεις μια συγκεκριμένη κοσμοθεωρία και είναι πάρα πολύ σημαντικό να σέβεσαι τους άλλους ανθρώπους. Καταλαβαίνω ότι μερικές φορές ε, έρχονται σε ρήξη λογμαχία οι άνθρωποι που, έχουν, που διαφωνούν σε πολύ θεμελιώδη ζητήματα, π.χ. για το πώς φτιάχτηκε ο κόσμος για το ποιος είναι ο στόχος του ανθρώπου σε αυτή τη γη κλπ. Ε, αλλά το να θίγεις τον άλλο και να νιώθεις ότι είσαι ανώτερος, είτε είσαι ο πιστός, είτε ο άθεος, whatever, είναι κακό πάντα. Εγώ θεωρώ ότι αυτό που λες εσύ ότι θα έπρεπε να μιλάμε για αυτά τα θέματα, όχι, να μιλάτε για αυτά τα θέματα όσο θέλετε να μιλάτε, απλά είναι είναι πάντα λάθος το να παίρνεις την θέση του ανώτερου δηλαδή, είτε είσαι αυτός που πιστεύει, είτε είσαι αυτός που δεν πιστεύει, το να λες μες στο κεφάλι σου ότι εγώ είμαι καλύτερος από τον άλλο για κάτι το οποίο πραγματικά είναι τόσο πολύ... Δεν θεωρώ ότι είναι άσπρο μαύρο η πίστη, γιατί είναι, όταν πιάνουμε θέματα πνευματικότητας είναι πάσα αλλού εντελώς, δηλαδή δεν είναι να λες ας πούμε, το νερό βράζει στους 100 βαθμούς και αυτό είναι τέλος. Είναι θέματα πνευματικότητας, είναι σηκώνουν πάρα πολύ συζήτηση και ειδικά μα το πάμε στο θέμα της ψυχής και φιλοσοφικά. Εγώ θεωρώ ότι έχουν ενδιαφέρον αυτές οι συζητήσεις πάρα πολύ και είναι κρίμα να νιώθουμε ότι πρέπει να καταπιεζόμαστε ή ο ένας ή ο άλλος. Ε, θεωρώ ότι θα πρέπει να τις μιλήσεις για να της πεις ότι μα εγώ, να της εξηγήσει την πίστη σου. Είσαι πιστή. Ναι, ναι, αυτό καταλαβαίνω. Ε, θα έπρεπε να της εξηγήσει το πώς βλέπεις εσύ τα πράγματα. Ε, τώρα τι να πω. Ο κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικό, ο κάθε άνθρωπο αντιμετωπίζει διαφορετικά τέτοια θέματα. Γενικά η πίστη και η θρησκεία και αυτά ε, εμένα με ενδιαφέρουν πολύ σαν ξέρετε, θέμα συζήτηση και ίσω θα έπρεπε να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα σε κάποιο βίντεο γι' αυτό. Είμαι σχεδόν 21 και στερούμε κάποιων βασικών γνώσεων σε αρκετού τομεί. Ε, 21 είσαι. Όχι μόνο στο κοινωνικό-πολιτικό τομέα, με αποτέλεσμα να έρχομαι σε αμηχανία πολλέ φορέ που συζητάω με την παρέα μου και αυτοί έχουν αρκετέ γνώσει σε σχέση με μένα. Θέλω πολύ να το αλλάξω αυτό, αλλά δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω και τι ακριβώ να ψάξω, καθώ οι γενικέ γνώσει αφορούν πάρα πολλά. Νιώθω πολύ άσχημα τελευταία που συνειδητοποιώ τα κενά που έχω και θυμώνω με τον εαυτό μου που δεν είμαι αρκετά περίεργο για να γνωρίζω πολλά πράγματα. Δεν ξέρω αυτή το γεγονό ότι στην εφηβική μου ηλικία μου πολύ στον κόσμο και τώρα είμαι λίγο, αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό. Αν είμαι αδιάφορο γενικά σε σχέση με του άλλου. Ε, τι προτείνει να κάνω. Και μόνο που έχει τέτοιε σκέψεις σημαίνει ότι από εδώ και πέρα θα αρχίσει να παρατηρεί και να ακούς, Νομίζω ότι στα 21, <laughs> προφανώ και στερεί βασικών γνώσεων, αλλιώ μόνο. Και μεγαλώνοντα, θα αρχίσει να παρατηρεί τον κόσμο γύρω σου ή μπορεί να αρχίσει να διαβάζει βιβλία, να ενημερώνεσαι, να συζητά, δηλαδή. Ε, όταν είσαι σε τέτοιε συζητήσει, με τον καιρό θα αρχίσει. Δηλαδή είναι λογικό και εγώ θυμάμαι ότι σε αυτή την ηλικία σκεφτόμουν ότι μα δεν ξέρω τίποτα. Και καλά, και τώρα νιώθω ότι δεν ξέρω τίποτα. <laughs> αλλά τουλάχιστον τώρα νιώθω ότι μπορώ να κάνω μια συζήτηση. Ενώ τότε αισθανόμουν ότι δεν μπορώ να μιλήσω καθόλου με κανένα γιατί δεν ξέρω τίποτα. Ε, μπορεί και να είναι θέμα ανασφάλεια. Και αυτό αυτοεκτίμηση. Και όχι τόσο ότι δεν ξέρει όντω τίποτα. Αυτά ήταν τα μηνύματά σα. Ελπίζω να σα άρεσε το σημερινό βίντεο. Ε, αν σα άρεσε, κάντε like, κάντε subscribe και γενικά στηρίξτε με όσο μπορείτε γιατί δεν πάνε καλά τα πράγματα. Δεν βοηθάει το YouTube. Αυτά τέλο πάντων. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας Κοίλα μου γοργορίσοι. Κλασικά.